ήδη σε πάρα πολλά νοσοκομεία της χώρας μας και στο δικό μας και στο νησί τελειώνουν οι συμβάσεις επικουρικού προσωπικού τέλος του Οκτώβρη και, και έπονται και οι συμβάσεις στην καθαριότητα της ΣΥΤΙΣΗ τέλος του Δεκέμβρη. Αυτή η κοροϊδία των συμβάσεων των επικουρικών εργαζομένων πρέπει να σταματήσει. Διαχρονικά έχουν ευθύνες όλες οι κυβερνήσεις που αντί να κάνουν μόνιμες προσλήψεις έχουν γεμίσει τα νοσοκομεία με ένα 30-40% προσωπικό με ημερομηνία λήξης, με ό,τι αυτό σημαίνει στη ζωή και στα δικαιώματα εργαζομένων και ασθενών. Πήραμε την πρωτοβουλία αυτή, έχουμε καλέσει και τα άλλα σωματεία της υγείας και της πρόνοιας. Ήδη από το πρωί σήμερα έχουν ανταποκριθεί αρκετά σωματεία όπως αυτά και του Αγίου Νικολάου, όπως επίσης έχει γίνει κάλεσμα και στα υπόλοιπα σωματεία, ώστε να υπάρχει μια μαζική παράσταση διαμαρτυρίας και να δοθεί οριστική λύση, βεβαίως με πρωτοβουλία που θα πρέπει να αναλάβει η κυβέρνηση, γιατί ως τώρα το νέο ΕΣΥ που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός δεν μας δίνει καμιά αισιοδοξία ότι θα υπάρχει ένα αίσιο αποτέλεσμα σε σχέση με το δίκαιο αίτημα της μονιμοποίησης όλων αυτών των συμβασιούχων και βεβαίως με τις μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να αντιμετωπιστούν τα χρόνια προβλήματα που υπάρχουν στα νοσοκομεία, όπως επίσης και η πανδημία που δεν αντιμετωπίζεται ούτε με ευκαιριακές, ούτε με αποσπασματικές λύσεις, ούτε βέβαια με την επίκληση της ατομικής ευθύνης που η κυβέρνηση και με την παρουσία του κυρίου Κικίλια την έχει απογειώσει. Αντί να ενισχύσει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στα νοσοκομεία και βεβαίως να σταματήσουν οι παλινοδίες και τα υγειονομικά πρωτόκολλα που εξυπηρετούν τους λίγους μόνο ομίλους επιχειρηματικούς, θα έπρεπε να σκύψει πάνω στην αντιμετώπιση της καθολικής δωρεάν παροχής υγείας, το να παρέχονται όλα τα ασφαλή εμβόλια στον κόσμο και βεβαίως να υπάρχει το προσωπικό αυτό που να καλύπτει με κινητές μονάδες τα κέντρα υγείας για να γίνει το εμβολιασμός εκεί που κατοικεί ο μεγάλος, η τρίτη ηλικία, αλλά και οι εργαζόμενοι στους διάφορους χώρους δουλειάς που δεν μπαίνονται κανένα μέτρο προστασίας με ευθύνη των μεγάλων εργοδοτών. Να σας πω την αλήθεια, είναι τόσα αυτά τα οποία έχετε καταγγείλει τους τελευταίους μήνες, κύριε Βρύσαλη, που πραγματικά χάνεις το μέτρημα. Δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό, δηλαδή τους επικουρικούς, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν εκτός εργασίας, αυτή την πολιτική του φύγε εσύ, ελασί, συγχωνεύσεις κλινικών, λήψεις, ιατροφαρμακευτικά, αιματηρά εξιτήρια και όλα όσα έχετε πει μέχρι σήμερα. Αλήθεια, χάνεις το μέτρημα. Ακριβώς, κύριε Αντουγεράκη, και τα λέμε όχι μόνο για να τα περιγράφουμε, αλλά κύριε, να δείξουμε και στον υπόλοιπο κόσμο που μας ακούει ότι σήμερα η στήριξη του αγώνα των υγειονομικών έχει να κάνει πρώτα και κύρια με τα δικά του συμφέροντα και δικαιώματα το να έχουν υγεία που να καλύπτει τις ανάγκες. Δεν μπορεί σήμερα να υπάρχουν τόσοι αξιόλογοι επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων και η πολιτεία αντί να κάνει προσλήψεις μόνιμου προσωπικού να έχει συμβάσεις με ημερομηνία λήξης. Δεν μπορεί τα χειρουργεία ακριβώς να μην λειτουργούν όπως γίνεται στο Βενιζέλιο ή να υπολείπονται και στο Πανεπιστημιακό και στα άλλα νοσοκομεία και αντί να παίρνει μόνιμες και οριστικές λύσεις να αντιμετωπίζονται με μετακινήσεις προσωπικού από νομό σε νομό και σε νομό. Αυτά όλα τα καταγγέλουμε ακριβώς γιατί το νέο ΕΣΥ που χτίζεται στο ΕΣΥ το σημερινό θα βάλει ανεξίτηλα τα σημάδια της επικινδυνότητας και της υποβάθμισης των υπηρεσιών υγείας σε μεγάλο βαθμό τα επόμενα χρόνια αν τυχόν περάσουν. Άρα λοιπόν την 5η-8 του μήνα είναι παγκρίτια αυτή η τρίωρη παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, κύριε Βρυσαλή. Ακριβώς, είναι κάλεσμα για να πάρουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες και αποφάσεις τα άλλα σωματεία. Απευθυνόμαστε στα σωματεία των νοσοκομείων, των προνοιακών ιδρυμάτων, των κέντρων υγείας, γιατί αυτό το κομμάτι αφορά την πολύ υγεία όλους τους εργαζόμενους και τους κατοίκους και τις επαρχίες και τις πόλεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα όταν χρειάζονται θέματα υγείας και πρόνοιας να παρέχει η πολιτεία.